Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ και πάλι. Και ευχαριστώ έτσι τον πατέρα Βαρνάβα για αυτήν την ευκαιρία και τη χαρά που μου προσφέρει. Μετά την πρώτη συνάντηση, Παναγία, τότε ψάχνουμε αφορμή να είστε εδώ. Και τι είναι η βασιλόπιτα, την οποία είναι κρυμμένη από πίσω μου, είπαν. Μη με προκαλείτε, μπορώ να έρχομαι και κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, στην επικοινωνία που σας γνωρίσαμε από κοντά, σε πολλά μου θυμήσατε το γέροντα Εμιλιανό και από τα βιβλία του που διαβάζουμε, αλλά κυρίως από την προσωπική επαφή που κάποιες φορές είχα μικρό παιδί. Τα δύο στοιχεία που μου θυμήσατε είναι η ευγένεια και η αρχοντιά, όχι ως συμπεριφορά, αλλά ως εσωτερική διάθεση. Ο γέροντας Παρόρ, που ήταν πολύ ασκητικός στη ζωή του, είχε φοβερή ελευθερία. Όπου σεβόταν την προσωπικότητα του άλλου και έδινε πρόταση ζωής και διόρθωνε πράγματα χωρίς ποτέ να θίγει το ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό δεν είναι απλώς διάθεση συμπεριφοράς, αλλά πιστεύουμε είναι εσωτερική διάθεση του ανθρώπου, μια ενσυναίσθηση που δείχνει ένας άνθρωπος είναι ασκημένα τα αισθητήριά του μέσα στην προσωπική του διαδρομή. Και αυτό γεννά μια αίσθηση προσωπικής αξίας στον καθένα που σας πλησιάζει, όπως γευόμαστε για τον γέροντα Εμιλιανό. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση με τι ευγένεια και τι τιμή πλησίαζε τα μικρά παιδιά. Όταν τους εξομολογούσε, έχω μάθει, τους έβλεπε σαν μεγάλους και τους αντιμετώπισε με μεγάλη σοβαρότητα. Και αυτό το πνεύμα της ευγένειας, της αρχοντιάς και της τιμής του κάθε ανθρώπου, ιδίως αυτούς που ήταν εκτός εκκλησίας, τους έβλεπε σαν εικόνες Θεού, το ζήσαμε, το γευόμαστε στη δική σας προσέγγιση. Και εξαιτίας αυτού μου γεννήθηκε επιθυμία να μας σχολιάσετε κάποια χωρία από ένα καινούριο βιβλίο που ήδη κάνουμε με τα παιδιά. Να σας διαβάσω και να μας πείτε. Λοιπόν, έλεγε, ο άνθρωπος νιώθει ήρεμος, χαρούμενος, ειρηνικός, όταν αισθάνεται ότι η ζωή του είναι συνειρμοσμένη με τη ζωή όλων των ανθρώπων. Όταν ξεμοναχιάζεται, τότε βογγάει. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να είναι κοινωνός. Όταν ξαφνικά δείτε ένα χέρι πεταμένο στον δρόμο, θα νιώσετε αποτροπιασμό, αποστροφή. Το ίδιο νιώθει και η ψυχή όταν βλέπει τον εαυτό της ριχμένο κάπου και απομονωμένο από την ανθρώπινη φύση, την οποία εκάλεσε και ανέλαβε ο Χριστός. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι κοινωνικός, ζει ενωμένος ή καλύτερα ενωποιημένος, όχι κατά τους νόμους της φυσικής, αλλά κατά τον τρόπο που συνέλαβε η Εκκλησία μας. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ένωση σημαίνει απλούστευση της ζωής, να γίνουμε ένα με όλη την οικουμένη, την κτιστή και την άκτιστη και μάλιστα με τον Θεό. Όταν κάποιος δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτή την ταυτότητά του, την οποία δημιουργεί η άκτιστο συνέργεια του Θεού πέφτοντας επάνω του και αγκαλιάζοντάς τον, όταν δεν αισθάνεται ενότητα μεθόλης της κτήσεως και μάλιστα μετά του
ιδίου του Τριαδικού Θεού, που είναι πληρέστερη και αρχέτυπος ένωσης και απλότης της ζωής, αυτός ο άνθρωπος τρικυμίζεται στη ζωή του και βογκάει. Το βογκητό του το μαρτυρεί το βλέμμα του, η καρδιά του, οι χειρονομίες, το πόνος, τα προβλήματά του. Όταν σου ανοίγει την καρδιά του, βλέπεις, θέλεις να σκύψεις επάνω του για να τον λυτρώσεις, αλλά προσκόπτει σε κάτι. Είναι ένα χεράκι πεταμένο σε μια γωνιά. Πού να πας να βρεις το υπόλοιπο σώμα από το οποίο ξεκόπηκε? Πρέπει ο ίδιος να νιώσει ότι είναι ένα μέλος του ενός και κοινού σώματος Εκκλησίας. Μου θύμισαν αυτά τα λόγια του γέροντος Εμιλιανού. Καταρχάς αυτή τη φράση που διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Όταν ο Θεός έχει πλάσει τον άνδρα και κάποια στιγμή λέει «Ο καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης». Ενώ ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει την τέλεια κοινωνία και την σχέση του με το Θεό, ο Θεός φαίνεται ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει και μία επιπλέον σχέση με τον συνάνθρωπο. Δηλαδή να αρχίσει να κοινωνεί με το άλλο πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι το έτερον του Θεού, το άλλο του Θεού. Γιατί έχει φτιαχτεί από το Θεό. Και ο Θεός δεν μένει εκεί, αλλά δημιουργεί και άλλους ανθρώπους στο πρόσωπο της γυναίκας αυτή τη φορά, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να κοινωνεί, να υπάρχει σε σχέση και σε κοινωνία και μέσα από αυτήν την σχέση και την κοινωνία να γνωρίζει την πληρότητα της ζωής. Ο πατήρ Εμιλιανός, νομίζω με έναν συγκλονιστικό τρόπο, μας μιλά για αυτήν την δυνατότητα της ενότητας που ο Θεός μας προσφέρει με τη δημιουργία μας και είναι μια δυνατότητα ενότητας που πραγματώνεται μέσα από την σχέση με το άλλο πρόσωπο. Μέσα από την σχέση, την κοινωνία, την επικοινωνία, την δυνατότητα να μπορείς να υπάρχεις όχι μόνος σου, αλλά μαζί με τους άλλους. Ακούσατε πώς ακριβώς είπε ότι ο άνθρωπος αισθάνεται δυσκολεμένος όταν είναι μόνος του, όταν απομένει μόνος του. «Ουέ το ενί», έλεγαν κάποτε οι πατέρες, «αλίμονο σε αυτόν που είναι μόνος του». Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να παραμένει μισός άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιες φορές και η μοναξιά. Η μοναξιά χρειάζεται όταν προσπαθείς να ψάξεις μέσα σου, να βρεις τον εαυτό σου, να κάνεις αυτό που ονομάζουμε ενδοσκόπηση, ούτως ώστε να μπορέσεις να διορθώσεις αυτό που αντιλαμβάνεσαι ότι σου δημιουργεί πρόβλημα, ότι δεν είσαι αυτός που πρέπει, ότι έχεις παρεκκλίνει, ότι έχεις χάσει το στόχο σου, το σκοπό σου. Εκεί χρειάζεται η μοναξιά ως ησυχία και ως δυνατότητα να βρεις τις εσωτερικές σου ισορροπίες. Είναι άλλη αυτή η μοναξιά, η οποία μπορεί να αποτελεί επιλογή του ανθρώπου συνειδητή, για να μείνει, λίγο μόνος του με τον εαυτό του, και άλλη εκείνη η μοναξιά που προκύπτει από την αδυναμία σου να κοινωνήσεις και να βρεθείς σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Χρησιμοποίησε μια πολύ ωραία φράση ο πατήρ Εμιλιανός. Χρησιμοποίησε μια πολύ ωραία φράση ο πατήρ Εμιλιανός, στην οποία μιλούσε για την απλότητα αυτής της ενότητας, την απλούστευση αυτής της ενότητας, που φανερώνεται
και προβάλλεται κατεξοχήν μέσα από την απλότητα των σχέσεων των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Τα πρόσωπα αυτά πώς ενώνονται, είναι και της φύσεώς τους. Είναι τρία πρόσωπα που τα ενώνει η ομοουσιότητα. Μετέχουν στην ίδια φύση, στην φύση του Θεού. Για σκεφτείτε ότι και εμείς οι άνθρωποι μετέχουμε στην ίδια ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι λιγότεροι άνθρωποι, λιγότερο άνθρωποι ή κατώτεροι άνθρωποι. Αλλά όλοι είμαστε μέτοχοι στην κοινή ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και κάποιοι θεολόγοι και πατέρες έλεγαν ότι το πρότυπο της ενότητάς μας είναι ο Τριαδικός Θεός. Όπως ο Θεός υπάρχει, ομοούσιος κατά την φύση και τρισυπόστατος κατά τα πρόσωπα, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ομοούσιοι κατά τη φύση μας, γιατί όλοι το ίδιο άνθρωποι είμαστε, και μοιριυπόστατοι κατά τα πρόσωπά μας. Ο καθένας από εμάς έχει το ξεχωριστό του προσώπου. Αλλά προσέξτε ότι αυτό το ξεχωριστό του προσώπου στον Τριαδικό Θεό δεν οδηγεί σε απομάκρυνση, σε σχάση, αλλά απέναντίας επιβεβαιώνει τη σχέση που υπάρχει εξαιτίας της ομοουσιότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο και το διαφορετικό του προσώπου σε εμάς τους ανθρώπους δεν πρέπει να μας οδηγεί σε απομάκρυνση, σε διαίρεση, αλλά απέναντίας πρέπει να επιβεβαιώνει την ενότητά μας. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι ή υπάνθρωποι, αλλά όλοι είμαστε το ίδιο άνθρωποι. Όποιοι κι αν είμαστε, όσα χρήματα κι αν έχουμε, σε όποιο σπίτι κι αν μένουμε, ακόμη κι αν δεν έχουμε σπίτι να μείνουμε, ακόμη κι αν δεν έχουμε πατρίδα, ακόμη κι αν δεν έχουμε οτιδήποτε, είμαστε το ίδιο άνθρωποι. Και όλοι οι άνθρωποι αξίζουν της ίδιας προσοχής από όλους μας, γιατί όλοι στην πραγματικότητα καλούμαστε να υπάρχουμε σε ενότητα. Να ρωτήσω λίγο, Παναγιώτατε, η απομόνωση είναι τεράστιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι, που... και άρα στην Εκκλησία θεωρούμε ότι η ενότητα είναι πάρα πολύ κορυφαίο. Τι προκαλεί τη διάθεσή μας όμως να απομονωνόμαστε από τους άλλους ανθρώπους? Πώς το βιώνετε εσείς, πώς το βλέπετε στην εμπειρία σας, την καθημερινή? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω για την εμπειρία του εαυτού μου. Εκείνο που με κάνει τις περισσότερες φορές να απομονώνομαι είναι ο εγωισμός μου. Είτε γιατί θεωρώ ότι εντάξει, οι άλλοι δεν έχουν κάτι να μου προσφέρουν, ρε παιδί μου. Καλύτερα να είμαι μόνος μου με τον εαυτό μου. Μια χαρά τα βρίσκω. Αυτό κρύβει πολλά πράγματα. Φοβίες, ανησυχίες, δυσκολία να επικοινωνήσω με τους άλλους. Άλλες φορές λέω ότι απομονώνομαι γιατί, ξέρω εγώ, με έχουν απογοητεύσει οι άνθρωποι και άρα ναι, πρέπει να μείνω εγώ μόνος μου, γιατί μόνο εγώ αξίζω. Άλλο κομμάτι του εγωισμού μου. Ότι εγώ διαφέρω από τους άλλους, είμαι καλύτερος. Άρα, οι άλλοι δεν αξίζει να τύχουν της προσοχής μου. Άλλοτε μπορεί το ίδιο ακριβώς πράγμα να φανερωθεί με έναν διαφορετικό δρόμο που παίρνω. Να δηλώσω υπερβολικά απογοητευμένος από τον εαυτό μου και να πιστέψω ότι εγώ δεν αξίζω για τους άλλους. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και αυτό εγωισμός είναι. Γιατί πάλι ξεχωρίζω τον εαυτό μου και
πάλι κάνω τον εαυτό μου κέντρο του κόσμου. Ακόμη και όταν τον υποβιβάζω, τον υποτιμώ, θεωρώ ότι δεν αξίζουν για τίποτα. Γενικώς νομίζω ότι απομονωνόμαστε όταν παίρνουμε τα άκρα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και είτε θεωρούμε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, εκπληκτικοί που εντάξει, δεν ταιριάζουμε όλους τους άλλους. Είτε ότι είμαστε, ας πούμε, οι χαμένοι που δεν αξίζουμε καμία απολύτως προσοχής και πάλι απομονωνόμαστε. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Νομίζω ότι ο εγωισμός μας είναι. Τουλάχιστον στον εαυτό μου αυτό επισημαίνω. Τότε είναι που δεν θέλω, είτε όταν απογοητεύομαι από τους άλλους, είτε όταν απογοητεύομαι από τον εαυτό μου. Στην πραγματικότητα, απλά δεν έχω διάθεση, δεν θέλω, αρνούμαι τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό με κάνει να απομονώνομαι. Προσέξτε όμως, το ξεχωρίζω από την περίπτωση της απομόνωσης που σας είπα πριν, που δεν μπορεί να είναι μία μόνιμη κατάσταση, αλλά όλοι χρειαζόμαστε χρόνο με τον εαυτό μας. Αυτό είναι λογικό να γίνει. Είναι άλλο να πεις ότι απόψε το βράδυ θα κάτσω να κάνω ή το μεσημέρι. Το βράδυ είναι πιο εύκολο, το μεσημέρι μπορεί να υποδηλώνει και άλλα πράγματα. Άμα κάθεσαι να κάνεις ταβανοθεραπεία, που λέει και μια φίλη μου, να κάθεσαι να κοιτάς το καταβάνι. Σήμερα δεν θα κάνω τίποτα, θα κάνω ταβανοθεραπεία. Κάντο 5-6 ώρες. Άμα το κάνεις 5 μέρες, εντάξει. Θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο. Ναι, κύριος Λάπας εδώ. Ναι. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιες στιγμές, αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε την ταβανοθεραπεία μας. Αλλά να είναι κάποιες στιγμές. Να μην είναι μία μόνιμη κατάσταση. Αυτό για το εγώ το επισημαίνει πολύ ο Γέροντας Ημιλιανός, όπως ακριβώς είπατε. Τίθεται όμως πρακτικά ένα θέμα. Μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές συναντούμε μια διάσταση και ο καθένας ανάλογα τι θέση και τι ιδέα έχει, προσβάλλουμε αυτή την ενότητα και από πολλές αφορμές, εξαιτίας πολλών αφορμών μας διέθηκε αυτό και να χωριστούμε σε κατηγορίες ανάλογα τι ιδέα και τι άποψη έχουμε για ένα θέμα και ενώ γευόμαστε την ενότητα στο σώμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, εντούτοις μεταξύ μας, επειδή έχουμε άλλες απόψεις, προσβάλλεται αυτή η ενότητα. Πώς μπορεί να οριμάσει ο άνθρωπος να το χειριστεί αυτό και πώς μπορώ να βάλω στη ζωή μου ένα χριστιανό που έχει μια διαφορετική άποψη από εμένα. Έτσι, είναι γνωστό αυτό πώς κομματιαζόμαστε, πώς το αντιμετωπίζουμε και ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί πολλές φορές με τα εμβόλια, με την κρίση του κορονοϊού, με πολλά άλλα, δυστυχώς έγινε αυτό μια αφορμή, ο καθένας στηρίζοντας την άποψή του, να έρθουμε σε σύγκρουση. Πώς λύνεται αυτό, ποια είναι η πρόταση, ποια είναι η προοπτική. Καταρχάς, η ενότητά μας είναι ενότητα πίστεως. Ενότητα στην κοινή πίστη. Η πίστη όμως δεν είναι μία ιδεολογική τοποθέτηση. Ούτε είναι μία θεωρητική αποδοχή κάποιων συγκεκριμένων ιδεολογικού τύπου πιστευμάτων. Γιατί τότε μιλάμε για μία ιδεολογικού τύπου ομοφροσύνη. Δεν είναι αυτό η ενότητα της πίστεως. Ενότητα της πίστεως σημαίνει ότι αγωνιζόμαστε όλοι μαζί να μετέχουμε στην κοινή ζωή του σώματος του Χριστού με κυριότερη έκφραση συμμετοχή σε αυτήν την ζωή, τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, και με τις προεκτάσεις αυτού του ευχαριστιακού γεγονότος σε όλη μας τη ζωή. Για παράδειγμα, στη φιλανθρωπία, στην αγάπη προς τον άλλο. Μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε. Αυτή είναι η φιλανθρωπία της Εκκλησίας. Δίνω εγώ στο κοινό ταμείο αυτό που έχω, δίνει ο Βαρνάβας το δικό του, δίνει ο Έρασμος το δικό του, δίνει ο Χρυσόστομος το άλλο. Και από αυτά όλα που όλοι βάζουμε, μετέχουμε. Βοηθούνται και αυτοί που δεν έχουν. Όπως και άλλες καταστάσεις που προέρχονται, ας πούμε,
από αυτήν την κοινή ευχαριστιακή αναφορά μας. Το να μπορούμε να κοιτάζουμε τον άλλον στο πρόσωπο και να χαιρόμαστε με την παρουσία του. Οι Απόστολοι που ζούσαν έντονα το γεγονός της παρουσίας του Χριστού στη ζωή τους, γιατί τον είχαν γνωρίσει πρόσωπο προς πρόσωπο, διέφεραν μεταξύ τους. Η πρώτη σύνοδος της Εκκλησίας που έγινε, η Αποστολική Σύνοδος το 50 μετά Χριστόν, έγινε για να επιλύσει μία διαφορά που είχαν μεταξύ τους. Είχαν διαφορετικές απόψεις δηλαδή, αυτό που έχουμε και εμείς σήμερα. Ο μεν Απόστολος Πέτρος έλεγε ότι οι εξεθνών χριστιανοί, δηλαδή εκείνοι που έρχονται και γίνονται μέλη της Εκκλησίας από τον ιδωλολατρικό κόσμο, θα πρέπει και εκείνοι να περιτέμνονται, γιατί το λέει ο Μωσαϊκός νόμος. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, όχι, δεν χρειάζεται περιτομή. Τώρα, πια στη νέα κατάσταση της Εκκλησίας, η περιτομή λαμβάνει ένα πνευματικό ρόλο. Να κόψω τα πάθη μου, να κόψω τον εγωισμό μου. Περιτομή της καρδίας, για αυτήν ομιλούσε. Είχαν διαφορετικές απόψεις. Δεν έχασαν την ενότητα μεταξύ τους. Αλλά τι είπαν, παιδί μου, επειδή πρέπει να το λύσουμε και αυτό το ζήτημα, έλα να μαζέψουμε και τους άλλους Αποστόλους και τους άλλους, ας πούμε, χριστιανούς, να το συζητήσουμε, να κάνουμε προσευχή, να διαλεχθούμε και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να λάβουμε την ανάλογη απόφαση. Έλαβαν μία απόφαση που ήταν διαφορετική από αυτή που υποστήριζε ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος είχε και μία, ας πούμε, πρωτοκαθεδρία σε εισαγωγικά ανάμεσα στους Αγίους Αποστόλους. Αλλά δεν πέρασε το δικό του. Πέρασε η άλλη άποψη. Η διαφορετικότητα των απόψεων δεν τους οδήγησε στην απομάκρυνση, στην απομόνωση. Δεν θυμώσε μετά ο Απόστολος Πέτρος και είπε, «Α, εντάξει, δεν ακολουθείτε το δικό μου, Ωραία, αποφασίστε εσείς αυτό που θέλετε, εγώ φεύγω». Πόσες φορές το έχουμε πει εμείς αυτό το πράγμα. Δεν κάνεις αυτό που θέλω. Εντάξει, κάνε το δικό σου. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν με ενοχλεί. Καθόλου. Και σου λέει το «δεν με ενοχλεί» και στο λέει με ένα τέτοιο τρόπο που λες «τι θέλα και μίλαγα, Χριστέ μου». Λοιπόν, δεν έχουμε όμως αυτή τη διάθεση να ακούσουμε τον άλλον. Όχι να υποταχθούμε στον άλλον. Να ακούσουμε τον άλλον. Είναι λογικό να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Δεν εννοώ στα δογματικά ζητήματα και στα ζητήματα πίστεως. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει και να μου πει ότι ο Θεός δεν είναι τριαδικός, αλλά έχει τέσσερα πρόσωπα, γιατί και η Παναγία είναι, ξέρω εγώ, στον τριαδικό Θεό. Σε αυτό δεν είναι θέμα άποψης. Ή έλα να τη συζητήσουμε αυτή την άποψή σου και να δούμε τι λέει η συμφωνία των πατέρων της Εκκλησίας και η πίστη της Εκκλησίας εδώ και τόσα χρόνια. Για να δεις ότι είναι λάθος αυτό που λες. Δεν μιλάμε όμως για τέτοιες διαφορετικές απόψεις. Μιλάμε για απόψεις που αφορούν πράγματα που είναι καθημερινά και που δικαιολογείται να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όλοι μας υποστηρίζουμε ότι ανήκουμε στην Εκκλησία, ότι ζούμε στην Εκκλησία, ότι μετέχουμε στα μυστήρια του Θεού και ότι θα πρέπει, επειδή ακριβώς είμαστε μέλη της Εκκλησίας, να κοινωνούμε όσο το δυνατόν συχνότερα. Υπάρχουν κάποια μέλη της Εκκλησίας που κοινωνούν κάθε Κυριακή. Άλλα μέλη της Εκκλησίας που κοινωνούν σε κάθε Θεία Λειτουργία. Άλλα μέλη της Εκκλησίας που κοινωνούν κάθε δυο Κυριακές. Άλλα μέλη που κοινωνούν μία φορά το μήνα. Και άλλοι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που μπορεί να κοινωνούν τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο ή και μία φορά το χρόνο.
αυτό ως διαφορετικότητα στον τρόπο της ζωής θα μας οδηγήσει σε απόσταση και σε απομάκρυνση μεταξύ μας. Θα αρχίσουμε οι μισοί να λέμε «κοίτα τον άλλον», που αποκοινωνάει κάθε Κυριακή. Καλά, τι το πέρασε. Οι άλλοι από την άλλη που βλέπουμε, ας πούμε, τον άλλο να κοινωνάει, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα, ε. Φαντάσου πόσο αμαρτωλός είναι. Και ο άλλος που κοινωνάει μια φορά το χρόνο, εντάξει, για έθιμο το κάνει, δεν πιστεύει τίποτα. Όλα αυτά μας οδηγούν σε απομάκρυνση μεταξύ μας. Μας κάνουν μερικές φορές, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, να απομονώνόμαστε, να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Να μην έχουμε τη διάθεση να δούμε τον άλλον. Ή ακόμη και όταν τον βλέπουμε, να τον βλέπουμε με διάθεση κρίσης και κατάκρισης. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από εκείνον. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε διαφορετικές απόψεις και είναι υγιές να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι να θυμίζει και άλλου είδους ολοκληρωτισμούς. Έχουμε όμως την ενότητα της πίστεως, ζητούμε να έχουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και παρακαλούμε το Θεό ώστε δια του Παναγίου Πνεύματος που διανέμει πολλά χαρίσματα, να μας κρατάει ενωμένους μεταξύ μας. Είχατε πει και μου έκανε εντύπωση και νομίζω όλοι το κατάλαβαν ότι η απομόνωση προέρχεται από τον εγωισμό να θέλω να είμαι ο πρώτος. Αλλά είπατε εγωισμός επίσης είναι να θεωρώ άχρηστο τον εαυτό μου. Άρα είναι, παίρνει πολλές μορφές αυτή η κατάσταση και από ό,τι βλέπουμε ότι το ερώτημα είναι, ξεκινάει ότι θέλω να είμαι το κέντρο του κόσμου. Ίσως κι εσείς επειδή είστε άνθρωπος που έχετε μια θέση και το περιβάλλον θέλει πάντα να είναι κοντά και να έχει μια αποδοχή. Ή αυτό πώς το διαχειρίζεται ο άνθρωπος όταν θέλει να είναι το κεντρικό πρόσωπο και να μην υπηρετεί την ενότητα. Τι του δημιουργεί αυτή την ανάγκη μιας αναγνώρισης. Δηλαδή, το αναφέρει ο Γέροντας Εμιλιανός και προφανώς και στη μοναστική κοινότητα τα ίδια προβλήματα υπάρχουν. Και η ανάπτυξή μας, η ωριμότητά μας, η σχέση μας με τον Θεό ξεκινάει μέσα από τις δικές μας σχέσεις. Τι μου γεννά την ανάγκη να είμαι το κέντρο του κόσμου, να απαιτώ να με προσέχουν, να απαιτώ να έχω μία αναγνώριση. Πώς λύνεται αυτό? Ο Πατπούλης ο Ανανίας έλεγε όταν συμβαίνει αυτό το χαρακτήρα της κλαψοφαγούρα. Με πιάνει η κλαψοφαγούρα και να ασχολούνται μαζί μας. Αυτό πού ξεκινάει, είναι μόνο ψυχολογικά τα αίτια, γιατί είναι αχόρταγος ο άνθρωπος. Όσο αγάπη να του δώσεις, πάλι θα θέλει παραπάνω. Ή μάλλον όχι αγάπη, την προσοχή μας. Τι γεννά την ανάγκη μας να είμαστε κεντρικά πρόσωπα και να λαμβάνουμε την προσοχή ιδίως των σημαντικών ανθρώπων, έστω κατά το σχήμα. Δεν το συναντάτε αυτό, δεν είναι ένα ζήτημα? Πώς, και στην οικογένεια μπορεί να συμβεί, στα ζευγάρια. Απαιτεί ο καθένας να είναι άξονας της ζωής του άλλου, να είναι κέντρο του ενδιαφέροντός του. Μου έλεγε το απόγευμα ένα παιδί, πάτε, παντρεύτηκα και δεν μπορώ να πιάσω το κινητό. Συνεχώς μου κάνει μούτρα η γυναίκα μου και λέω, αυτά θα έχω συνέχεια. Θέλει ο καθένας μας να είναι αντικείμενο της απασχολήσεως και του ενδιαφέροντος του άλλου. Νομίζω σε όλα χρειάζεται ένα μέτρο. Αυτό μας λείπει. Μας λείπει το μέτρο και η ισορροπία. Είναι αλήθεια ότι όλοι ζητούμε την αναγνώριση των άλλων. Και όσο είμαστε ανώριμοι πνευματικά, μέχρι σε ένα σημείο είναι λογικό. Και να είμαστε και λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας. Σε ποιον από εμάς δεν αρέσει να ακούει καλά λόγια για τον εαυτό του? Δηλαδή, όλοι επιζητούμε μία μορφή αναγνώρισης από τους άλλους. Για κάτι που είπαμε, για κάτι που κάναμε, για κάποια επιλογή μας. Νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτή η διάθεση για αναγνώριση, που μέχρι ενός σημείου είναι λογική
και φυσιολογική, μας γίνεται αιμονή. Και αρχίζουμε να ζητάμε αναγνώριση για το κάθε τι. Θυμάμαι κάποιον παλιό γνώριμο και φίλο, ο οποίος έλεγε, θέλω να με λέτε ηγέτη. Είμαι ηγέτης. Μια φορά λοιπόν, σας πω να γελάσετε. Καλός άνθρωπος, εξαιρετικός. Είχε αυτή την πνευματική ανωριμότητα, ρε παιδί μου. Ήθελε αυτή την αναγνώριση. Είχε περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, τον καταλαβαίνω. Μια φορά λοιπόν, είχε πάρει ένα μπουκαλάκι, καλή ώρα, και προσπαθούσε να τα ανοίξει. Δεν ξέρω τι είχε γίνει και δεν άνοιγε εύκολα. Οπότε, με το που ανοίγει, λέει, γεια σου ρε ηγέτη, πώς το άνοιξες έτσι. Λοιπόν, και μας κοίταξε όλους εκεί στην παρέα που ήμασταν, γιατί επιζητούσε αυτήν την αναγνώριση. Ότι ναι, είσαι ηγέτης γιατί κατάφερες να ανοίξεις το μπουκάλι. Το σκεφτόμουν μετά και σκεφτόμουν πόσες φορές και εγώ ίδιος μπορεί να έπραξα, όχι για το μπουκαλάκι, αλλά για άλλα πράγματα ακριβώς το ίδιο. Να επιζητούσα και να ήθελα την αναγνώριση εκ μέρους των ανθρώπων, των φίλων, των γνωστών, του Α, του Β, του, ξέρω εγώ, του αφεντικού, του δεν ξέρω κι εγώ τι. Γιατί δεν είμαι καλά μέσα μου. Το πρόβλημα είναι σε μένα. Επιζητώ και θέλω την αναγνώριση γιατί θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου. Γιατί πιστεύω ότι δεν είμαι... Πάντα κάτι μου λείπει. Δεν τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να αισθάνεται απόλυτα πλήρης ή να τα έχει πάντοτε καλά με τον εαυτό του απόλυτα ή να είναι απόλυτα ισορροπημένος. Εντάξει. Απόλυτα ισορροπημένοι δεν είμαστε όλοι μας. Και ίσως δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα, γιατί το απόλυτο δεν υπάρχει στην παρούσα ζωή. Μία πορεία υπάρχει, ένας αγώνας που κάνουμε. Αλλά νομίζω πως, όπως σε κάθε τι στη ζωή μας, έτσι πρέπει να βάζουμε και σε αυτό κάποια όρια. Έλεγε Μάρο Βαμβουνάκη, γράφει κάπου, νομίζω στην Κρατεά αγάπη είναι, νομίζω. Αλίμονο αν βαλθώ να αρέσω στους άλλους. Όλοι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Και είμαστε ικανοί να λέμε σε όλους και σε όλα ναι, ακόμη και αν είναι διαφορετικά αυτά που μας ζητάνε μεταξύ τους. Και διαφορετικοί άνθρωποι και διαφορετικά μεταξύ τους αυτά που μας ζητάνε, για να αρέσουμε στους άλλους. Αλίμονο αν βαλθώ να αρέσω στους άλλους. Ακόμη και αν κάθε μέρα γράφω έξω από την πόρτα μου πώς με θέλετε σήμερα, ακόμη και αν κάνω αυτό που θα μου έχουν απαντήσει, πάλι κάποιοι θα βρεθούν να με θέλουν κάπως διαφορετικά. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά πράγματα, η κοινή λογική, που μπορεί να μας κατευθύνει στο πώς θα δράσουμε. Εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Ας σκεφτόμαστε αυτό που κάνω, ρε παιδί μου, ή η επιλογή μου, αρέσει στο Θεό. Θέλω να το κάνω. Θα θέλω ο Θεός να το κάνω. Είναι ένα κριτήριο. Και είναι και σημαντικό κριτήριο που μπορεί να μου βάλει ένα όριο, ξέρετε. Και λίγο να με κάνει να ξεφύγω και από αυτή τη λογική του να βαλθώ να αρέσω στους άλλους. Ή να ζητώ επιβεβαίωση και αναγνώριση μονίμως από τους άλλους. Γιατί δεν ζητάμε αναγνώριση από το Θεό? Και ο Θεός δεν αναγνωρίζει με τον τρόπο που αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι αν μαθαίνουμε να ησυχάζουμε λίγο και να ηρεμούμε και να αφήνουμε χώρο στο Θεό πρωτίστως, τότε μπορούμε λίγο να ισορροπήσουμε αυτές τις καταστάσεις που μας ταλαιπωρούν.
Γιατί αν το σκεφτείτε, αυτό το οποίο ρώτησε ο πατήρ Βαρνάβας και αυτό που μας συμβαίνει, σε εμάς οφείλεται. Αυτοταλαιπωριόμαστε δηλαδή λίγο. Τις περισσότερες φορές δεν μας ζητά κανένας αυτήν την επιβεβαίωση που ψάχνουμε εμείς. Εμείς ζητούμε επιβεβαίωση. Εμείς ψάχνουμε επιβεβαίωση. Ή γιατί δεν είμαστε σίγουροι. Λογικό είναι να μην είμαστε σίγουροι για όλες τις επιλογές μας. Άνθρωποι είμαστε. Ή γιατί αποκλείουμε από τον εαυτό μας το ενδεχόμενο του λάθους. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη, για πείτε μου. Ποιος άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει ότι είναι αλάθητος. Ακόμη και εκείνος που το ισχυρίστηκε για τον εαυτό του, το ανέρεσε κάποια στιγμή. Σε μία επικοινωνία που είχαμε για κάποια θέματα, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, να είμαστε ισορροπημένοι, να έχουμε το μέτρο. Σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, για την έννοια της ενότητας και τι προκαλούμε στον άλλο, πολλές φορές εμείς οι ίδιοι με τη στάση μας προκαλούμε ανταγωνιστική διάθεση και διαρριγνύεται αυτή η διάσταση της ενότητος. Αυτό που βλέπουμε στη δική σας συμπεριφορά είναι ότι λειτουργείτε σαν ένα σώμα, όχι κάτι ξεχωριστό, και αυτό ευκολύνει το περιβάλλον να μη λειτουργεί σε μια διάσταση ανταγωνιστική που διαρριγνύει αυτό το σώμα. Και αυτό, για να διαφημίσω και τη λειτουργία που θα έρθει ο Παναγιώτατος, το λέω, λειτουργήσαμε δύο φορές και αισθάνθηκα ότι λειτουργούσαμε σαν ένα. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που ήμουν συλλειτουργός και αισθανόμουν ότι λειτουργούσα και εγώ ταυτόχρονα. Δηλαδή, εκφράζεται αυτή την ενότητα και υπήρχε η φωνή της Θείας Λειτουργίας, η φωνή της Εκκλησίας, ο λειτουργικός λόγος της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό. Προσπαθώ να το δώσω περισσότερο με λόγια, αλλά ήταν περισσότερο βιωματικό. Θαρώ πως εμείς εκπέμπουμε κάτι που προκαλεί ή ενότητα ή διχασμό. Και νομίζω ότι είναι περισσότερο πόσο εμείς έχουμε ενότητα μέσα μας και πόσο τοποθετήκαμε σωστά πνευματικά. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε στη δική σας στάση είναι αυτή η έννοια, ότι δεν λειτουργώ σαν επίσκοπος ξεχωριστά από όλους, αλλά είμαστε όλοι ένα. Και αυτό είναι καρπός λειτουργικός που φαίνεται στην Θεία Λειτουργία. Τις 3 του Μάρτη θα έρθει ο Δεσπότης να κάνουμε στη δεύτερη λειτουργία. Γι' αυτό το έκανα. Διαφήμιση, αλλά είναι και η αλήθεια. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ άρα το πρόβλημα στον εαυτό μας, Παναγιώτατε. Και βλέπει παρακάτω ο γέροντος Σιμιλιανός. Λέει, και μάλιστα φανερώνει ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμβεί και στην πνευματική ζωή και στους μοναχούς και σε ασκητικές στάσεις, ασκητικά σκάματα. Και λέει, όσο κανείς κλείνεται και θεραπεύει το εγώ του δια πολλής ασκήσεως και ανατάσεως, τόσο απομακρύνεται από τη Θεία Αγάπη. Διότι γνώμων είναι ο εαυτός του. Δηλαδή λέει ότι και στην άσκηση μπορεί να πλανευτείς, γιατί γνώμων είναι ο εαυτός σου. Βλέπεις μια και σου λέει, γέροντα, θέλω να γρυπνήσω περισσότερο ή με περισπά εκείνο το διακόνημα. Τότε λέγει, για να μην έχει πιο πολύ απόλαυση, το λέει για να έχει πιο πολύ απόλαυση και αίσθηση του Θεού, διότι κρίνει ότι αυτή είναι ικανή να αποκτήσει πιο πολύ Θεόν. Αυτή η κοπέλα λέγει, αν δεν οδηγηθεί κάποτε στην τρέλα ή αν δεν πετάξει τα ράσα, το λιγότερο θα δει ότι ως αέρας, ως εικόνα και όνειρο ακύλησε η ζωή της. Θα δει την ζωή της να είναι στην εμπάθεια και την ίστατη στιγμή. Πρέπει κανείς να θαυτεί κάτω από το πέλμα του άλλου. Πρέπει να πάψει να έχει δικαιώματα το εγώ του, να μην έχει κρίση και αίσθηση ανθρώπινη. Βέβαια λέγεται προβολικά αυτό, έτσι, αλλά προφανώς λέει ο γέροντας ότι ο εαυτός μας είναι το πρώτο κριτήριο, το οποίο μπορεί να υπάρχει και στην πνευματική ζωή. Μπορεί να συμβεί σε έναν χριστιανό που αγωνίζεται, σε έναν ο οποίος έχει οικογένεια. Μπορεί να στο όνομα της πνευματικότητας να δημιουργήσει πρόβλημα στον χώρο του. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και μπορεί να γίνει όταν
πιστέψει ότι υπάρχει μία αντίφαση μεταξύ της πνευματικότητος που εκείνος θέλει, ξέρω εγώ, με την οικογενειακή ζωή ή με τη ζωή των παιδιών. Ας πούμε, ο άνθρωπος που είναι παντρεμένος, που έχει παιδιά και που έχει ακούσει στο μυστήριο του γάμου αυτό το «καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού» και άλλα πράγματα. Και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, παρένθεση, δεν σας θυμίζει λίγο αυτό που στη μοναχική κουρά, στην ακολουθία της μοναχικής κουράς, λέμε ότι αποτάσσεσαι τον πατέρα και τη μητέρα και τη γυναίκα εκεί κλπ. Δηλαδή τι θέλει, μία πιστότητα, μία αφοσίωση. Όταν ο άλλος λοιπόν αυτό πρέπει να έχει ως προτεραιότητα στη ζωή του και λέει ότι κοίταξε, κακώς παντρεύτηκα, κακώς έχω παιδιά, γιατί εγώ θέλω να είμαι τώρα, έφαγα μια πετριά, και θέλω να είμαι τώρα να κάνω νοερά προσευχή από το πρωί ως το βράδυ. Αυτό είναι μια πλάνη. Όχι νοερά προσευχή είναι πλάνη. Πλάνη είναι να πιστέψεις ότι σε αποσπά από την προσευχή σου η γυναίκα σου ή ο άντρας σου και τα παιδιά σου. Χάνεις το στόχο σου. Ο στόχος σου δεν είναι να γίνεις καλόγερος ή να μεταφέρεις την καλογερική μέσα στο σπίτι σου. Στόχος σου είναι να βρεις το Θεό μέσα από το πρόσωπο με το οποίο έχεις ενώσει τη ζωή σου. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το πρότυπο του άνδρα, της σχέσης του άνδρα και της γυναίκας είναι πια η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Στην προσεφεσία, δεν είναι, που είναι το απόσπασμα στο μυστήριο του γάμου. Αυτό ίσως φαντάζει ιδανικό, όπως το λέω εγώ τώρα, και μπορεί να είναι. Γιατί ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι τύραννος, δεν είναι ο Χριστός. Μου βγάζει την ψυχή καθημερινά. Και άλλοι δεν είναι η Εκκλησία, είναι η... Δεν λέμε. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει άσκηση και αγώνας παντού. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο μοναστήρι, θα ήταν όλα ιδανικά και τέλεια. Ε? Όλη τη μέρα θα ήσουν εκεί και θα κάνεις νοερά προσευχή, χωρίς κανένα περισπασμό. Παντού υπάρχει αγώνας, παντού υπάρχει άσκηση, παντού υπάρχει πειρασμός, παντού υπάρχει δυσκολία, παντού ο διάβολος πολεμά. Ιδανικές καταστάσεις στην παρούσα ζωή δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, όλοι οφείλουμε να κάνουμε έναν αγώνα. Αλλά ο αγώνας πρέπει να είναι αγώνας τίμιος. Και αγώνας σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω και τις επιλογές που έχω κάνει, τις οποίες πρέπει να αγωνιστώ να τις υποστηρίξω. Δεν σημαίνει ότι θα τρώω ξύλο και θα κάθομαι. Αλλά να μην μιλάμε για ακραία παραδείγματα. Τα ακραία πράγματα, ναι, κάνουν κακό και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ακρότητες υπάρχουν παντού. Και πρέπει να τις εγκαταλείπουμε. Αλλά μιλάμε για πράγματα που, όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται μία προσπάθεια. Γιατί? Διότι μπορεί σε αυτήν την προσπάθειά μας να πιστέψουμε και πάλι ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, καλύτεροι από τους άλλους, από το σύντροφο, από τη σύντροφο, από τα παιδιά μας, ότι δεν μας καταλαβαίνουν, ότι εμείς είμαστε του Χριστού και εκείνοι είναι, ξέρω εγώ, του διαβόλου. Και στην πραγματικότητα μπορεί εμείς με τη συμπεριφορά μας να τους έχουμε κάνει έτσι. Δείτε πολλές φορές τα παιδιά που αντιδρούν στις επιλογές των γονέων τους να θρησκεύουν ή να πηγαίνουν στην εκκλησία. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, αυτή η αντίδραση οφείλεται στην καταπίεση εκ μέρους των γονέων ή στην αντίφαση μεταξύ λόγων και έργων. Σήκω να πας στην εκκλησία. Όχι, δεν θα πάω, νιστάζω.
Σήκω πάνω και του κατεβάζει διάφορα, ας πούμε. Τι να πάει να κάνει στην εκκλησία το παιδί, όταν βλέπει εσένα που δουλεύει να πας στην εκκλησία, να είσαι αυτός που είσαι. Σου λέει, έτσι σε κάνει η εκκλησία. Ή με τον Πύρη Μπύρη, έλα εδώ. Σήκω να κάνεις προσευχή. Δεν μπορώ τώρα, θέλω, είμαι κουρασμένος. Α, κουρασμένος είσαι. Ενώ όταν βγαίνεις έξω δεν κουράζεσαι. Όταν πηγαίνεις το βράδυ και κάθεσαι με τους φίλους σου δεν κουράζεσαι. Τώρα που πάμε να κάνουμε προσευχή σε πιάσει κούραση. Και να λες συνέχεια, 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 να μην σταματάς. Δεν θα αντιδράσει το παιδάκι, λέει, τι είναι χαζό. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται με ένα φυσιολογικό τρόπο. Πάρτε ως παράδειγμα τον εαυτό σας, τον εαυτό μας. Θα μας άρεσε εμάς να είχαμε έναν από πάνω και να μας λέει σήκω, 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 σήκω. Μία λογική και μία, πάρε θα το πω, ισορροπία. Τώρα, άμα το λέω συνέχεια το ισορροπία, μάλλον εγώ έχω κάποιο πρόβλημα και προσπαθώ να το υπενθυμίσω στον εαυτό μου. Αλλά... Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που πιάνει η Γέροντας Συμπυλιανός συχνά είναι το πρόβλημα της χαράς. Πάντοτε είχε μια έτσι αιμονή σε αυτό και κριτήριο έλεγε για να κρατήσει κάποιο μοναχό ήταν να είναι χαρούμενος. Χωρίς χαρά δεν προχωράει η ψυχή. Και μάλιστα έλεγε, δεν χάνουμε τη χαρά παρόλο που αμαρτάνουμε. Και έλεγε ότι σε στενοχωρημένες ψυχές δεν απαντάει ο Θεός. Να διαβάσουν ένα αποκόμμα. Λέει, όταν είμαι στενοχωρημένος, μπορώ να ζητήσω από τον Θεό να με βοηθήσει στη λύπη, να με βοηθήσει στη συμφορά. Τι να μου κάνει ο Θεός? Δεν απαντάει ο Θεός σε αυτή τη δυστυχισμένη, τη θλιμμένη, την πονημένη ψυχή. Διότι η ψυχή αυτή εξοβέλησε, αρνήθηκε τον Θεό, αρνούμενη τη χαρά της ζωής. Μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος δικαιούται να σηκώσει τα μάτια στον Θεό. Είναι λίγο σκανδαλιστικό αυτό. Και λέει, γι' αυτό λέμε ότι η ευχαριστία επέρχεται σε όποιον είναι χαρούμενος. Ο μελαγχολικός και ο θλιμμένος μοιάζει με αυτό που πας να του ανοίξεις το στόμα, να του βάλεις λίγο νερό ή λίγο φάρμακο και εκείνος το κρατάει αρνητικά κλειστό, πεισματικά δεμένο. Το ανοίγει στα παράθυρα να μπει λίγο, να μπει όλο το φως, να του χαϊδέψει τα μάτια και αυτός δεν θέλει. Κλείνει τα μάτια γιατί έχει αγαπήσει το σκοτάδι. Έτσι ακριβώς είναι οι στενοχωρημένες ψυχές. Ο στενοχωρημένος άνθρωπος είναι ο πιο άδικος απέναντι του Θεού. Και πάσα τη δικαιοσύνη του είναι μια καθαρσία ενώπιον του Θεού. Μόνο όταν οι λύπες του, οι συμφορές του, τα προβλήματά του τον ανάγουν στην χαρά, όταν γίνονται μέσα δι' τον οποίο εκφράζει τα βαθύτερα της χαράς του είναι του, τότε μόνο μπορεί να πει «Κύριε, ελέησου». Δεν είναι εκπληκτικό αυτό? Γιατί μου κάνει εντύπωση και λέγει χαρά όχι όταν είμαστε αναμάρτητοι και όταν είμαστε αμαρτωλοί. Και αναφέρει το παράδειγμα αυτό που κάνει και το Άβελ, που λέει ο Θεός ησύχαζε παρόλο που έκανε το έγκλημα, ησύχαζε, ειρήνευε. Και θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο σκανδαλιστικό, το διάβασα και λίγο με προβλημάτισε. Πήγε, λέει, ένας μοναχός στη Βρύση, κάπου, σε ένα διακόνημα τέλος πάντων, και αμάρτησε μεταγυναικώς. Και του έλεγε ο λογισμός, αμάρτησες. Αυτός έλεγε, ουδέν ήμαρτο, δεν αμάρτησε. Αμάρτησες, ουδέν ήμαρτο. Και όταν έφτασε στο γέροντα, λέει, αμάρτησα. Δηλαδή αυτός ο λογισμός της απόγνωσης που στην ουσία δεν είναι μετάνοια, αλλά είναι τραυματισμένος ο εγωισμός πως δεν τα κατάφερα και μια αιρετή η οποία δεν με συνδέει με το Θεό αλλά με κλείνει στον εαυτό μου και με αυτοδικαιώνει είναι πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στη ζωή των χριστιανών είναι η απουσία χαράς και μια διάθεση ότι η κατάνοιξη μπερδεύεται με την κατάθλιψη. Τι μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτό το πλέγμα του κλεισίματος στον εαυτό μας, που είναι δυσοσμία τελικά του εγωισμού μου, που εκφράζεται μέσα από την ψευτοευλάβεια. Και είναι ταυτόσιμη χαρά με τον Χριστό. Αυτό πώς μπορεί να γίνει αντιληπτό βιωματικά ή πρακτικά? Καταρχάς, νομίζω ότι ο Γέροντας Εμιλιανός, επειδή σε αυτές τις ομιλίες σου απευθύνεται σε μοναχούς, αναφέρεται σε αυτό το αίσθημα της... που το όρισε και ο πατήρ Βαρνάβας πολύ ωραία, σε κάποιους μοναχούς ή και χριστιανούς,
που πιστεύουν ότι το πνεύμα της κατάνοιξης είναι να είμαι σε μία μόνιμη κατάθλιψη. Δηλαδή να φαίνομαι θλιμμένος, να φαίνομαι ότι δεν γελάω ποτέ. Και αυτό, Παναγιώτατε, το λέμε, γιατί μας σκανδαλίζεστε, γιατί είστε πάντα χαρούμενος και παρεξηγείτε κανείς και χαμογελαστός. Χαζοχαρούμενος, λέγαμε παλιά. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές όλοι μας έχουμε αυτή την τάση. Και όλοι μας έχουμε περάσει στα στάδια, στη φάση της ορίμανσής μας της πνευματικής, από τέτοια στάδια, που πιστεύουμε ότι λίγο δεν πρέπει να μιλάμε στους άλλους, που μπορεί κάτι να μας πούνε, ξέρω εγώ, την ώρα της λειτουργίας, να γυρίσει κάποιος να σου πει κάτι και να το πω, πάρεις, άσε με τώρα, προσεύχομαι. Θυγμένος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί να το πεις με πιο ωραίο τρόπο. Κάτσε να τελειώσουμε και θα τα πούμε. Τι πιο απλό, ας πούμε. Όταν δείχνεις ότι θίγεσαι, εντάξει, υπάρχει ένας εγωισμός που αυτά. Δηλαδή, ούτε εσύ δεν έχεις συγκεντρωθεί και πάει να το ρίξεις στον άλλον, ότι εσύ μου χαλάς τη συγκέντρωση και την προσευχή. Όπως επίσης υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να χαίρονται. Θυμάμαι κάποτε πηγαίναμε μια εκδρομή με έτσι, έναν χριστιανικό κύκλο, ευσεβής κύκλους. Εγώ ήμουν πιο μικρός. Ήτανε κάτι με τον παππού μου και τη γιαγιά μου είχα πάει δηλαδή. Με πήρανε και εμένα μαζί. Ωραία εκδρομή. Και ήμασταν μέσα σε αυτό το πούλμαν. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν, ξέρω εγώ, 65 πλάς. Και ήμασταν και 4 παιδάκια που ήμασταν 15 με 17 εκεί. Εμείς τα κάναμε αυτά τα παιδάκια, ας πούμε, γελάγαμε αυτά και τέτοια. Οι άλλοι αρχίζαν το πρωί στο πούλμαν, κάνανε τον όρθρο, κάνανε αυτά, μέσα στο πούλμαν όλα. Το βράδυ απόδειπνο αυτά, το απόγευμα εσπερινό όλα. Εγώ εντάξει ήμουν και λίγο, πιο μικρός πρέπει να ήμουν, 14-15. Πήγαινα εκεί, έπαιρνα και εγώ το μικρόφωνο, να ψάλω που ήξερα να ψάλω κλπ. Αλλά εντάξει, ωραία ήταν. Μετά αρχίζανε, άντε παράκληση, άντε να διαβάσουμε το τάδε. Παίρνω και εγώ το μικρόφωνο. Μετά το ψάλισμα και λέω, συγγνώμη να πω έναν έκδοτο. Οπότε είδα εκεί κανένα δύο-τρεις, πήραν ανάποδες. Σου λέει, τι είναι αυτός τώρα, ας πούμε. Ήρθε εδώ να μας πει ανέκδοτο. Μετά καθιερώθηκαν τα ανέκδοτα. Δεν είχε προκύψει ακόμη το αυτό. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε αυτήν την τάση οι άνθρωποι να μην θέλουμε να χαιρόμαστε. Και μάλιστα μερικές φορές το επενδύουμε και με διάφορες αιτιολογίες. Τώρα εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο. Πώς μπορείς να χαρείς. Πώς μπορείς να αισθανθείς χαρά όταν βλέπεις αυτά. Όταν απομένουν να γίνουν τόσα πολλά που δεν έχεις ακόμη καταφέρει να τα κάνεις. Μπορούμε να μην χαιρόμαστε. Έλεγε κάποιος, ο Χριστός δεν γέλασε ποτέ. Και ο Λάζαρος, λέει, δεν γέλασε ποτέ, λέει, μετά την Ανάστασή του, μέχρι που πέθανε. Γέλασε, λέει, μόνο μια φορά, όταν είδε κάποιον άνθρωπο, λέει, να πουλάει... Δεν τα πιστεύω αυτά, σας λέω ότι έχω ακούσει. Όταν είδε κάποιον άνθρωπο να πουλάει κάποια αγαλματάκια, λέει, πύληνα, και είπε, να, λέει, ο πυλός πουλάει τον πυλό, και γέλασε. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, είναι τρόπος ή κανόνας συμπεριφοράς του χριστιανού, δεν πρέπει να γελάς. Δηλαδή όλος θα σου πει κάτι αστείο ή θα σου πει καλημέρα ή θα σου πει γυναίκα σου, ξέρεις, αγαπάω και εσύ θα πεις, κι εγώ. Εντάξει, θα φύγει. Καλά θα κάνει. Μπερδεύουμε την πνευματικότητα με την έλλειψη χαράς, με την έλλειψη, μάλλον, με την έλλειψη διάθεσης για ζωή. Ασφαλώς και γνωρίζουμε ότι η ζωή είναι αλλού. Ούκαι έχουμε ενώδεμένου σαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Η όντως ζωή είναι η ζωή της Βασιλείας του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει να αγωνιζόμαστε και την παρούσα ζωή να την κάνουμε εικόνα και πρόγευση της Βασιλείας. Μέσα από τη σχέση μας με τον Θεό, πρωτίστως, αλλά και μέσα από τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους.
και μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά και την ανθρωπιά μας. Είναι ανθρώπινο να έχεις συναισθήματα και να τα εκφράζεις αυτά τα συναισθήματα. Δεν είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να χαρείς, όπως δεν είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να κλάψεις. Στη ζωή ενός ανθρώπου υπάρχουν όλα και πρέπει να υπάρχουν όλα. Στον κατάλληλο καιρό τους φυσικά. Όχι όλοι να γελάνε και εσύ να κλαις ή όλοι να κλαίνε και εσύ να γελάς. Αλλά δεν μπορούμε να ταυτίζουμε την πνευματικότητα με την τελεία απομόνωση και απομάκρυνσή μας από την πραγματικότητα της ζωής. Όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι, δεν λέω για τους παλιούς, λέω για τους συγχρόνους, όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Δείτε, ας πούμε, πώς ήταν ο Γέροντας Πορφύριος. Πώς ήταν ο Άγιος Ιάκωβος. Πώς ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Πώς μιλούσε στους ανθρώπους. Ποια γλώσσα χρησιμοποιούσε, ποιο κώδικα επικοινωνίας. Στην απλή καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων μιλούσε και τους έλεγε υψηλά πράγματα με απόλυτα κατανοητό τρόπο. Και γελώντας και παίζοντας. Αυτό ναι, είναι πνευματικότητα. Και η χαρά είναι κάτι που πρέπει να έχουμε. Δεν λέμε να αμαρτάνουμε και να χαιρόμαστε για την αμαρτία μας. Να χαιρόμαστε όμως που έχουμε έναν Θεό που μπορεί να μας συγχωρέσει και να δεχθεί τη μετάνοιά μας. Να χαιρόμαστε γιατί μπορούμε να μετανοήσουμε, μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε να εγκαταλείψουμε την αμαρτία. Και δεν έχουμε έναν Θεό που άπαξ και αμαρτήσει σου λέει «Άντε τώρα, παίρνα απ' έξω». Δεν είσαι τίποτα. Αλλά έναν Θεό που δεν πάβει ποτέ να επιζητά και να θέλει μέχρι την έσχατη στιγμή του ανθρώπου τη μετάνοιά του. Την αλλαγή του και την επιστροφή του. Γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερη αιτία χαράς από αυτήν. Όταν αισθάνεσαι ότι έχεις ένα Θεό που σε αγαπάει, που δεν σε αποστρέφεται, που δεν σε κρατά σε απόσταση, που δεν σου κακιώνει, που δεν σου θυμώνει, που δεν στο παίζει θυγμένος. Όταν εμείς, ας πούμε, το παίζουμε θυγμένοι, ακόμη και για ζητήματα που δεν αφορούν εμάς. Δείτε χριστιανούς που βλέπουν άλλους ανθρώπους να αμαρτάνουν, που δεν έχουν κάνει κακό στους ίδιους προσωπικά. Αλλά η αμαρτία τους είναι ενώπιον του Θεού. Θίγονται εκείνοι για το Θεό. Καημός κι αυτός. Να θίγεσαι γιατί προσβλήθηκε ο Θεός. Και να θίγεσαι εσύ. Και να το παίζεις εσύ, ας πούμε, τον μπουλντόκ του Θεού. Γιατί. Για χαλάρωσε λίγο. Γιατί ο Θεός επιτρέπει και ταπεινώσεις. Χοντρές ταπεινώσεις. Που θα φάει μούρι σου χώμα και δεν θα το καταλάβεις. Και αυτά δεν σας τα λέω γιατί τα άκουσα, αλλά γιατί τα έχω ζήσει. Και όσες φορές αισθάνθηκα ή υπερέβαλα στην έκφραση του εγωισμού μου, μου τρίψε τη μούρη και το ευχαριστήθηκα που λένε. Δεν χρειάζεται να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Και να γινόμαστε σκληρότεροι, είναι υπερβολικός ο λόγος που θα χρησιμοποιήσω, πάλι από την εμπειρία μου το λέω, σκληρότεροι και από τον ίδιο το διάβολο. Έτσι μοιάζουμε μερικές φορές. Ενώ είσαι χαζουγαρούμενος, όλα καλά. Γι' αυτό που είπατε, για να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, δεν βοηθάει στενοχωριά, λέει χαρά. Και χαρακτηριστικό. Ήταν πολύ ωραίο το παράδειγμα που είπες πριν του καλόγερου που πήγαινε. Στο διάβολο δεν απαντούσε. Απάντησε στο γέροντά του. Δηλαδή στο Θεό πήγε και εμπιστεύθηκε την αμαρτία του.
Εδώ φτάνουμε σε σημείο, ας πούμε, να εμπιστευόμαστε περισσότερο το διάβολο από το Θεό. Να εμπιστευόμαστε περισσότερο από το διάβολο από το Θεό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πού θα πάει να πεις την αμαρτία σου? Σε αυτόν που σε οδήγησε ή σου έστρωσε το δρόμο για την αμαρτία? Μα αυτός αυτό θέλει. Στο παρουσιάζει καλό πριν, όμορφο, γλυκό. Τα έχει πει η Ρίτα. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, άμα τη επιτελέσει της αμαρτίας, αμέσως σου βάζει και το λογισμό της απόγνωσης. Ξέρετε, οι τύψεις μέχρι ενός σημείου είναι καλές. Σε κάνουν να συναισθανθείς την αμαρτία σου. Εκεί δεν πρέπει να χάσεις το όριο και την ισορροπία σου. Συναισθάνεσαι την αμαρτία σου, αλλά δεν στρέφεσαι στον εαυτό σου, ούτε απογοητεύεσαι. Στρέφεσαι στο Θεό. Ο Πέτρος αυτό έκανε. Τον αρνήθηκε. Και μάλιστα τρεις. Αλλά γύρισε στο Θεό. Ο Ιούδας τον πρόδωσε άπαξ, όχι τρεις. Αλλά στράφηκε στον εαυτό του. Κατάλαβε το λάθος του. Αλλά δεν μετανόησε. Πίστεψε ότι ο ίδιος θα διορθώσει την πράξη του. Παίρνει τα αργύρια και τα επιστρέφει πίσω. Και νομίζει ότι έτσι ξεμπερδεύει. Δεν ξεμπερδεύεις έτσι. Συγγνώμη. Στο Θεό. Λέτε δεν θα μπορούσε να τον συγχωρέσει? Αλλά επειδή δεν γύρισε, απελθώ να πίνξα του. Συγγνώμη, αυτό, σε διακόψα. Αυτό που μας είπατε είναι κέρυας αξίας για την πνευματική ζωή, γιατί όλοι μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα και είπατε ότι η απόγνωση είναι η χειρότερη αμαρτία, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και ο Γέροντας Σιμιλιένος λέει ότι η απόγνωση είναι βλασφήμια εναντίον του Θεού. Είναι η κατασυκοφάντηση του Θεού. Σαν να δεν πιστεύω ότι η αγάπη του θα καλύψει την αμαρτία. Γι' αυτό τα λέμε χαρά, δεν σημαίνει γιατί αμαρτήσαμε, αλλά όπως είπατε, γιατί υπάρχει αγάπη του Θεού. Και λέει, χαρούμενος άνθρωπος, στενοχωρημένος άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά, και λέει αυτό το παράδειγμα. Λέει, με αυτή την έννοια της στεναχώριας που είπαμε, όχι ναι, γενικά ως στεναχωρημένος από τις δοκιμασίες και τις θλίψεις της ζωής ή με μια πρόσκαιρη στεναχώρια. Ναι. Συγγνώμη. Λέει, θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Κάιν όταν σκότωσε τον Άβελ? «Ηνατίες και θρόπα σας, γιατί κατσούφιασες, γιατί κατέβασες τα μούτρα σου, γιατί στενοχωριέσαι, ησύχασον», λέει ο Θεός, αυτό που έκανε έγκλημα. «Διότι εάν δεν σηκώσεις τα μάτια σου και δεν χαμογελάσεις τα χείλη σου, και δεν εμφρανθεί η καρδιά σου η αμαρτία που είναι κρυμμένη έξω από την πόρτα, θα μπει και σαν αρκούδα, θα χυμίξει επάνω σου για να σε γδάρει». Δηλαδή, όταν λυπούμε, στενοχωριόμαστε για την αμαρτία και λέμε «αχ, θα το ξανακάνω», περισσότερες φορές θα συμβεί. Η αμαρτία έρχεται μπροστά σου να σε πνίξει, και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη αμαρτία. Θέλουμε να επιτυγχάνουμε? Θέλουμε ό,τι κάνουμε, οι κάματοί μας και οι προσευχές μας και οι ευχές μας και οι κακοχίες μας και οι αγάπες μας, τα πάντα να είναι αληθινά. Ας διατηρούμε τους εαυτούς μας ένα αδιαπτώτο χαρά. Εις αυτόν που δεν είναι χαρούμενος δεν λέμε τίποτα. Του ευχόμαστε μόνο να βγει από τη μιζέρια του. Η μιζέρια μας, είδατε Παναγιώτη? Οπότε, αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη ελπίδα για μας, και το τίτλος του κεφαλαίου αυτού λέει «Χαρά λύπης όλεθρος». Δηλαδή καταστρέφει και διαλύει τη λύπη η χαρά, όχι η ψυχολογική, η οντολογική που βγάζει από την αγάπη του Θεού. Πέστε μας κάτι τελευταίο, ό,τι σας έρχεται. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο παρέδωσε δια του Ιησού σε όλους μας. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να αισθανόμαστε αυτή την χαρά και πρέπει να αισθανόμαστε χαρά για το γεγονός ότι μας αξιώνει ο Θεός να βρισκόμαστε κάτω από τη σκέπη των πτερυγών Του.
δηλαδή να απολαμβάνουμε αυτήν την προστατευτική παρουσία Του. Και αν μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτό που σε μία από τις ευχές της Πεντηκοστής, στην ακολουθία της γονικλησίας, εκεί στον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, λέμε, «Κύριε, Συ μόνο αμαρτάνομεν», ξέρουμε ότι οποιαδήποτε αμαρτία μας είναι έναντι του Θεού, «αλλά και Συ μόνο λατρεύομεν». Προσέξτε την αντίθεση και την αντίφαση. Είναι δυνατόν να αμαρτάνεις και ταυτόχρονα να λες ότι λατρεύεις το Θεό? Για τη στιγμή λογική μας όχι. Για τη λογική της πίστης, που μπορεί να αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη αδυναμία, μπορεί να γίνει. Πώς? Όταν ο άνθρωπος μετανοεί. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι τέλειος. Ότι ο αγώνας για την τελειότητα είναι αγώνας, είναι προσπάθεια. Ένας αγώνας που δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχεις την αίσθηση ότι Θεός σε αγαπά. Και σε αγαπά ακόμη και την ώρα που πέφτεις. Δεν σε αποστρέφεται, δεν σε διώχνει. Αυτό δεν πρέπει να δράσει ασφαλώς ως αιτία για να πέφτεις και να ξαναπέφτεις και να αμαρτάνεις αναισθήτως, λέγοντας ότι «Α, ο Θεός με αγαπά, εντάξει μωρέ, και τι έγινε? Α, αμαρτήσω, απάνω εξομολογηθώ». Αυτό δεν είναι συνέστηση της αμαρτίας. Αυτό είναι μία κατάσταση πλήρους αμετανοησίας. Αλλά να έχεις την αίσθηση ότι ο Θεός σε αγαπά, γιατί αντιλαμβάνεται την αδυναμία σου, την οποία όμως πρώτος πρέπει να αντιληφθείς εσύ, να εξοικειωθείς με την αδυναμία σου, να μην πιστέψεις δηλαδή ότι είσαι τέλειος, αναμάρτητος, άπτωτος. Και μέσα από αυτήν την προσωπική αντίληψη της αδυναμίας σου και της αμαρτίας σου, να στραφείς προς το Θεό και εν χαρά να ζητήσεις την συγγνώμη Του. Θλιβόμαστε για τις αμαρτίες μας, χαιρόμαστε για τη δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να συγχωρέσει αυτές τις αμαρτίες. Να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας. Και να μην γκρινιάζουμε. Υπερβολική γκρινιά έχουμε σε όλα τα θέματα. Για σκεφτείτε να είχαμε ένα Θεό που θα γκρίνιαζε. Που θα μας γκρίνιαζε για τα πάντα. Θα τον αντέχαμε? Τον εαυτό μας πώς τον αντέχουμε? Μακάρι να συνειδητοποιούμε όλα αυτά που μας εμπιστεύεται ο πατήρ Εμιλιανός. Μακάρι να συνειδητοποιούμε ότι καλούμαστε να υπάρχουμε μέσα στην Εκκλησία όλοι μαζί. Η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία είναι σχέση μας που βασίζονται στην κοινή μας αναφορά και στην κοινή μας πίστη στο όνομα του Χριστού. Και μακάρι να συνειδητοποιούμε ότι αυτή μας την ενότητα με τον Χριστό και μεταξύ μας, μόνο εν χαρά μπορούμε να την ζήσουμε. Το ακούσαμε εξάλλου στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της προηγούμενης Κυριακής. Μεταξύ άλλων που μας είπε ο Απόστολος Παύλος, μας είπε ότι πρέπει να προχωράμε σε αυτόν τον κόσμο ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες. Άρα λοιπόν, αυτή τη χαρά σας εύχομαι να έχετε, αυτή τη χαρά ευχηθείτε κι εσείς για μας.